Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Γιωργαντά, υφυπουργό ψηφιακής πολιτικής. Διακυβέρνησης πλέον. Ψηφιακής διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλούστευσης διαδικασιών. Να πούμε ολόκληρο τον τίτλο, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω βουλευτή Κιλκής. Ακριβώς. Αυτό είναι που μας το δίνει ο λαός. Έτσι. Λοιπόν. Και είστε στο επίκεντρο των Κιλκής για άλλο λόγο, όχι για τα ψηφιακά. Είχαμε τη μεταφορά των μεταναστών. Σήμερα ενός σημαντικού αριθμού μεταναστών στη δομή φιλοξενίας στην περιοχή σας. Να σας πω λίγο δύο πράγματα γι' αυτό. Το Κιλκής είναι από τους νομούς της υπηρετικής Ελλάδας, ο οποίος πραγματικά έχει σηκώσει μεγάλο βάρος το μεταναστευτικό προσφυγικό, ιδίως το 2015, να θυμίσω την Ιδωμένη. Τι γινόταν τότε, το οποίο ήταν μια ντροπή για όλους. Τι συμβαίνει τώρα, εκεί πέρα έχει μείνει σε λειτουργία μια δομή φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα Πολυκάστρο, 1000 ατόμων περίπου, με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί ξέρετε όλες αυτές οι δομές είχαν ένα συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. Στη συνέχεια έπρεπε να γίνει για αυτούς που αναλογούν στη χώρα μας ως μετανάστες να προχωρήσει η διαδικασία της ένταξής τους. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι ότι ξαφνικά, και επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στα νησιά και είναι κατανοητό, έρχονται άλλοι 1000 σήμερα και αύριο για να μείνουν σε δομές οι οποίες δεν είναι κατάλληλες. Ήδη ο χώρος ήταν στα όρια του. Σε σκηνές θα μείνουν. Υπάρχει πρόβλεψη χρόνου. Με μια ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σήμερα, είναι μέχρι τέλος του μήνα, γιατί ετοιμάζεται μια άλλη δομή φιλοξενίας σε άλλο νομό. Οπότε... θα ανακοινωθεί σε ποιον. Οπότε θα μείνουμε με τους 1000. Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Είναι ότι ακόμη και σήμερα, ενώ υπήρχαν όλα τα κονδύλια για να μπορέσει να γίνει μια απορρόφηση και αυτές οι δομές φιλοξενίας να έχουν πραγματικά αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής για όσο καιρό μείνουν οι πρόσφυγες, δεν υπάρχει ούτε στο θέμα της σύνδευσης, ούτε στο θέμα της ιατρικής περίθαλψης κάποια μέρημνα και φροντίδα για αυτό. Οπότε γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει πραγματικά μόνο πολύ λίγες μέρες μου να μείνουν έκτακτα και ότι έπρεπε να υπάρξει μια πιο συγκροτημένη έτσι, παρακολούθηση όλου αυτού του ζητήματος, όλο το προηγούμενο διάστημα. Υφυπουργέ, εφόσον υπήρχαν τα κονδύλια, γιατί δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν? Δηλαδή δεν υπήρξε απορρόφηση των κονδυλίων? Ξέρετε ποιο είναι το απίθανο? Η απορρόφηση είναι μόνο 22% από τα κονδύλια. Οι καλύψεις των θέσεων των οργανικών στην παροχή ασύλου είναι μόνο στο 34%. Mm. Αλλά καταφέραμε από τα λεφτά που πήραμε, αν θυμάστε, να υπάρχει ένας έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία σε σχέση με ενδεχόμενα πάντα. Να υπενθυμίσω εδώ, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ που σας διακόπτουμε, ότι υπήρχε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καταπολέμησης της Απάτης. Της Όλαφ. Ακριβώς. Σε αυτά που απορροφήσαμε τα λίγα. Για την αποδέσμευση των κονδυλίων προς την Ελλάδα και εν τέλει και τι απορροφήσαμε και τι δεν απορροφήσαμε και πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Αν μου επιτρέπετε, για να γίνει κάτι κατανοητό, το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, δύο είναι τα προβλήματα. Μάλλον τρία. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια φύλαξη συνόρων όσο πιο αποτελεσματική μπορεί να υπάρξει. Απλώς εμείς έχουμε τη δυσκολία γιατί έχουμε θαλάσσια σύνορα. Συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα της επιστροφής αυτών που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου. Αυτό λοιπόν το σύστημα, το οποίο ήταν ο κεντρικός πυρήνας της συμφωνίας μας με τους Ευρωπαίους, ουσιαστικά δεν τηρήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν παρακολουθήθηκε. Μα δεν δημιουργήθηκαν υπηρεσίες. 700 άτομα μέσα στην τριετία είναι αυτά τα οποία επιστράφησαν. Σωστά το λέτε ότι δεν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις. Γιατί τι προέβλεπε πάρα πολλά πράγματα η συμφωνία. Προσλήψεις, εξειδικευμένο προσωπικό, ενίσχυση της Επιτροπής Ασύλου με ανθρώπους που το να γνωρίζουν σημαντικότερο. Τις γλώσσες. Γιατί εδώ μιλάμε, γιατί δεν είναι απλό με ακούστε τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Κάναμε ένα θέλει ειδικές γλώσσες. Κάναμε ένα πολύπλοκο νομικό σύστημα στη διαδικασία της παροχής του ασύλου, όπου υπήρχαν αιτήσεις και εφέσεις επί εφέσεων, δεδαλώδες, το οποίο καθυστερούσε πολύ. Και αυτοί που αιτούνταν το άσυλο, τελικά κάποια στιγμή χάνονταν. Αυτοί που απορρίπτονταν οι αιτήσεις τους, δεν μπορούσαμε μετά να τους βρούμε. Παρέμεναν στη χώρα ως παράνομοι. Εμείς τώρα θα φέρουμε ένα καινούριο σύστημα, το οποίο βεβαίως θα είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις νομιμότητας και όλες οι δικλείδες ασφαλείας για αυτούς που έχουν την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις να λάβουν το άσυλο. Αλλά αυτό θα γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και οι άλλοι πρέπει να επιστρέφουν. Σωστό. Φεύγοντας τώρα από το κομμάτι το προσφυγικό, το συζητήσαμε μαζί σας όχι λόγω των αρμοδιότητων, λόγω της ιδιότητας του βουλευτή Κιλκής, που θα είναι και για κάπως, όπως μας είπατε κύριε Γιωργαντά, μέχρι το τέλος του μήνα. Πάμε τώρα στο ψηφιακό. Έχουμε καταλάβει ένα μεγάλο στοίχημα. Και προφανώς δεν είναι εύκολο, λένε πάρα πολύ, γιατί είναι εύκολο γιατί δεν έχει γίνει και τόσα πολλά χρόνια. Εμείς χαιρετήσαμε λίγο την πρόσληψη, μπορεί να το πει κανείς, του ανθρώπου από την Εστονία, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Η Εστονία είναι χώρα πρότυπο στα ψηφιακά. Λειτουργεί το δημόσιο της με έναν τρόπο αξιοζήλευτο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι να περιμένουμε? Κοιτάξτε λίγο, είναι μεγάλη τιμή που δέχτηκε να είναι σύμβουλος του Υπουργείου και της χώρας μας ουσιαστικά και μάλιστα αμυστή ως συγκεκριμένος έτσι, πολύ γνωστός για τις επιτυχίες που είχε στο θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Ο κύριος Ήλβες, να λέμε για τον πρώην πρόεδρος της Λιθουανίας, ακριβώς. Της Εστονίας. Βεβαίως δεν είναι απολύτως συμβατό το παράδειγμα αυτό με την Ελλάδα. Εκεί ξέρετε, το ξεκίνησαν από την αρχή. Από το μηδέν. Και το πήγανε πάρα πολύ καλά και αυτή τη στιγμή
Τα μόνα τρία πράγματα που δεν μπορεί να κάνει κανείς ψηφιακά είναι να παντρευτεί, να χωρίσει και να αγοράσει αυτοκίνητο. Τα γεγονότα ζωής δηλαδή, τα πιο βασικά. Και, να και παντρευτεί και να πεθάνει. Ναι, το να πεθάνει το περνάνε ψηφιακά οι συγγενείς. Πάλι καλά. Αλλά το να το παντρευτεί, να χωρίσει, όλα τα άλλα μπορεί να γίνουν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με βάση την ταυτότητα την οποία έχει ο εδώ πολίτης. Εδώ τι φταίει και δεν έχει γίνει. Στην Ελλάδα. Σε αυτό το όχι βαθμό. Όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή γιατί. Να σας πω το εξής. Πρώτον, είναι ένα μεγάλο στοίχημα και είναι αναγκαίο να γίνει. Αν η Ελλάδα δεν φτάσει στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία πολιτική. Πού βρίσκω, λέω. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί. Λέω για το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Για το μέσο όρο. Είμαστε καθημερινότητα στα ζητήματα του πολίτη. Είμαστε τρίτη δημόσιο. Από το τέλος. Είμαστε 26 στους 28. Τι γίνεται. Υπάρχει η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έτσι κι άλλως είναι πολύπλοκο το σύστημα της δημόσιας διοίκησης και το δημόσιο όπως το γνωρίζουμε. Γίναν κάποια ψηφιακά βήματα, αλλά γίναν αποσπασματικά από κάποια υπουργεία που προχώρησαν κάποιες δυνατότητες, δώσαν δυνατότητες στον κόσμο. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα ήταν η διαλειτουργικότητα. Δεν μπορούσαν αυτά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, έτσι ώστε ο πολίτης απευθυνόμενος σε ένα σημείο, γιατί τελικά το κράτος είναι ένα. Το κράτος δεν είναι 10 διαφορετικές πόρτες, είναι ένα. Οπότε όποιος απευθύνεται στο κράτος, πρέπει το κράτος να αντλεί για αυτόν όποια δεδομένα του έχει και να τον εξυπηρετήσει στις υπηρεσίες τις οποίες θέλει να του παράσει. Αυτό το λύνει η σύσταση του δικού μας Υπουργείου, στο οποίο έχει δοθεί η νομοθετική δυνατότητα, με νόμο μάλλον η δυνατότητα, να μπορεί να είναι συνδιαχειριστής των δεδομένων που αφορούν τον πολίτη, όταν αυτός αιτείται μια συγκεκριμένη πράξη. Από το δημόσιο. Αυτό θέλει, έγινε το νομοθετικό πλαίσιο, δημιουργήθηκε, η πολιτική απόφαση υπάρχει. Τώρα θέλουμε και τα διαδικαστικά, είτε είναι διοικητικά, είτε είναι νομοθετικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, είτε και η τεχνική υποστήριξη βεβαίως, την οποία πρέπει να καταλήξουμε στο τέλος της τριετίας, γιατί πρέπει να είναι τετραετίας. Από στα 3,5 χρόνια πρέπει να ψηφιοποιηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Πρώτα να απλουστευθούν και στη συνέχεια με βήματα αργά να ψηφιοποιηθούν. Το προσωπικό που υπάρχει, για παράδειγμα, στο Υπουργείο. Έχει την εξειδίκευση, έχει να το κάνει. Κοιτάξτε, ή χρειάζεστε. Τα χρειαστούμε υποστηρικτική υποστήριξη από συγκεκριμένες συμβουλευτικές ομάδες. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων, την οποία αναφέρατε πριν. Θα υπάρξουν και άλλες, αλλά νομίζω ότι και το κάθε Υπουργείο έχει το εμψυχοδυναμικό να παρακολουθήσει υπό τη δική μας καθοδήγηση την κεντρική αυτήν την διαδρομή. Πολλά Υπουργεία είναι σε καλό βαθμό. Εμείς θα τα συντονίσουμε, θα καθοδηγήσουμε όπου χρειάζεται. Και ευελπιστούμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ποιες διαδικασίες έχουν προτεραιότητα, ποιες θα ξεκινήσουν. Πολύ σωστά το είπατε, είναι τα γεγονότα ζωής, να σας πούμε. Είναι τα λιγότερο πολύπλοκα, μάλλον, στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε. Εμείς θέλουμε όποιος γεννιέται, με τους που γεννιέται, στα γεγονότα της ζωής του, όπως είναι η γέννηση, όπως είναι ο γάμος. Τα πιστοποιητικά δηλαδή. Τα πιστοποιητικά. Έτσι. Να μην χρειάζεται το πιστοποιητικό θανάτου ανανέωση, για παράδειγμα. Να γίνεται αυτόματα. Να ανανεώνεται, δηλαδή είναι. Κομικό μεταχειρίσεως. Και γεννήσεως, αντιστοίχως κοσμικό είναι. Εντάξει, αντιστοίχως ναι. Κομικό και είναι. Και γεννήσεως. Υπάρχουν 8 γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζουν, τα οποία είναι σημαντικά. Ας πούμε το να βγάλει δίπλωμα κάποιος, το να βγάλει διαβατήριο κάποιος. Τα θεωρούμε πολύ σημαντικά γεγονότα που τα κάνουν όλοι στη ζωή τους. Σχεδόν όλοι ναι, κάποια στιγμή. Προφανώς. Οπότε σε αυτά θέλουμε να απλοποιήσουμε και να επανασχεδιάσουμε, είναι και ο σωστός όρος αυτός, διαδικασίες. Δηλαδή δεν απλά καταργούμε κάτι. Σε μερικά πράγματα θα τα επανασχεδιάσουμε από την αρχή. Για να μην ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία. Γιατί θέλουμε αυτό που θα μείνει. Αυτό τελικώς να ψηφιοποιηθεί. Είμαστε πολύ καλή ομάδα στο Υπουργείο. Εγώ είμαι το μόνο πολιτικό πρόσωπο εκεί. Οι άλλοι δύο είναι πολύ καλοί τεχνοκράτες και όχι μόνο τεχνοκράτες. Και πολιτικά πρόσωπα είναι με την ευρία έννοια του όρου βεβαίως. Αλλά νομίζω ο καθένας στον τομέα του προχωράμε πάρα πολύ καλά μέχρι τη στιγμή. Εκεί είναι καλό να υπάρχουν διαδικασίες εξπρές στον τομέα σας, στο χαρτοφυλάκιό σας. Πρέπει ωστόσο να σας πάω σε ένα άλλο ζήτημα, να υπάρχουν διαδικασίες εξπρές και στη Βουλή. Και σας το ρωτώ αυτό για τη μεγάλη συζήτηση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες με την απόφασή σας, την απόφαση της κυβέρνησής σας να έρθει με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος το θέμα των διπλωμάτων οδήγησης και μια σειρά από άλλα θέματα. Αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες έγινε ο μεγαλύτερος δώρος. Γεγονός που έφτασε στο σημείο τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, πάρα πολύ έμπειρο κοινοβουλευτικό, να πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να εξαλειφθεί. Να εξαλειφθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Και μάλιστα ενώ πολλές φορές είχατε στιγματίσει την λογική της προηγούμενης κυβέρνησης να προχωράσει τέτοιου είδους κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Θέλετε να μας δώσετε μια εξήγηση. Κοιτάξτε, δεν με κάνει να αισθάνομαι καθόλου ευχάριστα αυτή η συζήτηση, γιατί πραγματικά το είχαμε καταγγείλει όταν ήμασταν αντιπολίτευση. Και επειδή πρέπει να είμαστε σαφείς στο λόγο μας και στις πράξεις μας, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που υπάρχουν οι λόγοι επίγοντες και στα 5 νομοσχέδια στα οποία φέραμε. Πάντα θα υπάρχουν όμως. Όχι, εδώ πραγματικά όταν ξεκινά μια κυβέρνηση, νομίζω γίνεται κατανοητό ότι όταν ξεκινά μια κυβέρνηση υπάρχουν προτεραιότητες, υπάρχουν εκκρεμότητες από την προεκλογική περίοδο. Σε κάθε ένα από τα 5 νομοσχέδια υπάρχει ένας λόγος. Αυτό δεν σημαίνει ότι όμως πρέπει να αναζητούμε συνέχεια τους λόγους. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση ολοκληρώθηκε.
Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα κοινοβουλευτική. Αν υπάρχει κάποια άλλη στιγμή ο επίγον χαρακτήρα αυτό να αιτιολογηθεί, και νομίζω ότι με την κοινή λογική ο καθένα μπορεί να αντιληφθεί αν είναι επίγον κάτι δεν είναι. Ήταν επίγον το να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι άδειε οδηγήσεω όταν έχει 110.000 εκκρεμότητε. Είναι μια δικαιολογητική βάση. Παρ' όλα αυτά δεν μου κάνει εμένα να αισθάνομαι ευχάριστα όλη αυτή τη διαδικασία. Ω κοινοβουλευτικό που προσπάθησα να τιμήσω τη θέση αυτή εκεί, σα λέω ότι θέλω και εγώ να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια θέση. Μάλιστα. Το κρατάμε. Γιατί το είχαμε ακούσει και τον Ιούλιο αυτό και θυμάμαι και τον κύριο Γεραπετρίτη όταν είχε γίνει λίγο πριν κλείσει η Βουλή να λέει το ίδιο. Πρέπει να το τηρήσετε. Και είναι στοιχειώδες να λειτουργεί κανονικά η Βουλή. Έτσι κερδίζεται και η αξιοπιστία μας και η λέξη αξιοπιστία είναι αυτό το οποίο αυτή η κυβέρνηση προτάσει πάνω από όλα. Και το έχει κάνει και λάφαρο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.